γίνεται. Ήρθε η στιγμή να μιλήσει επιτέλους, να ανοίξει λίγο το στοματάκι σου, να ακούσουμε τη φωνούλα σου, να δούμε που πηγαίνεις, τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά είμαι. Τι συμβαίνει ακριβώς? Μια Νεφερτίτη. Μια Νεφερτίτη συνέβη εδώ στο πλότο του My Style Rocks. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω ένα φλερτ με έναν Αιγυπτιολόγο. Δεν μπορώ. Και καταλαβαίνεις τώρα ότι ειδικά οι επιστήμονες, εμείς οι επιστήμονες, είναι πολύ πορωμένος. Κάνει όλο συνειρμούς με την Αίγυπτο. Θα βγούμε ένα ραντεβού. Δηλαδή τρώει αιγυπτιακά φαγητά, θέλει να ακούει αιγυπτιακή μουσική. Αιγυπτιακή μουσική, ναι, ήχους γενικότερα. Ναι. Ό,τι παραπέμπει σε Αίγυπτο. Οπότε είπες και εσύ. Τι να πω κι εγώ, πρέπει να προσαρμοστώ για να κερδίσω κάτι, αν θέλω να κερδίσω κάτι. Λοιπόν, για ψηφίστε παρακαλώ πολύ. Το αλικάκι εδώ. Ναι. Το αλικάκι. Έβαλε δύο με καρδούλες. Καροτσέρι. Αυτό. Για πάμε. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που φοράς από πάνω. Είναι σαν πάπυρος επάνω σου. Το λάτρεψα. Μου αρέσει και το παπούτσι. Κατά τα άλλα, το μέσα δεν είναι άσχημοι οι χρωματισμοί. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Αλλά είναι απλόλυτο και απέριτο. Αυτό ήταν λίγο το... Είναι πολύ δύσκολο το ρούχο το από πάνω να συνδυαστεί. Ναι, οπότε συμφωνώ. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του μέσα. Mm-hmm. Πίστευα ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα για να το αναδείξω, να μην το επισκιάσω σε καμία σου περίπτωση. Σου πάει σαν χρώμα, να ξέρεις. Επίσης και το μήκος της φούστας θεωρώ ότι με αυτό το παπούτσι δεν πολύ κολακεύει το πόδι σου. Okay. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, 2,6 είναι ο μέσος όρος. Μπορείς να πας στους κριτές, Ελένη μου. Και θα ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον πάντα το κόσμο που φέρνεις. Τώρα, τι να λέμε, τα σκέφτεσαι πάρα πολύ. Εγώ διαφωνώ πολλές φορές με το ότι δεν πρέπει να είμαστε τα κόνσεπτ. Εντάξει, ωραίο αυτό που φοράς και από μέσα σου ταιριάζει, είσαι και σεξι, είσαι και όμορφη, μια χαρά. Και το Ζιβάγκο, η αλυσιδίτσα δεν θα μου άρεσε εμένα από μέσα που είναι η χρυσή που την έχει κρεμάσει. Το τσαντάκι δεν βλέπω, είναι πίσω, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Okay. Λόγω του παναφοριού που φοράς, θα ήθελε κάτι λίγο διαφορετικό σε υφή και σε μέγεθος τσάντα. Επίσης, εγώ θεωρώ ότι αυτά τα πεδιλάκια που φοράτε δεν σας κολακεύουν και πάρα πολύ και θα πρέπει να τα φοράτε όταν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος ή το ρούχο είναι τέτοιο που του ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι πολύ βασικό το look που έκανες. Δεν έχει την τρέλα της Ελένης και την ιδιοφυΐα, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά που κάνεις και λες, έβαλα αυτό και τα συνδύασα. Βασικό look είναι, το μόνο που παραπέμπει είναι το πανοφόρι, που είναι αυτό που είπες, που είναι ωραίο. Είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστεί το συγκεκριμένο και δεν το θεωρώ βασικό, να σας πω. Γιατί έχει τεράστια δυσκολία να προσπαθήσεις να μην σε καταπιεί το ρούχο του από πάνω και το ρούχο από μέσα να κλωτσάνει και να γίνει μια συνθήκη πολύ άσχημη. Και... Έχεις ένα πολύ ωραίο σώμα. Φοράς ένα ελαστικό τζιν κάτω-πάνω. Γιατί να είναι δύσκολο να συνδυαστεί? Με αυτό το ρούχο? Με το από πάνω, με το πανοφόρι ή με το μπλουζάκι από μέσα? Όχι βέβαια, το μέσα σαν βάση με όλο το υπόλοιπο, με αυτό απ' έξω. Με αυτό είναι ουσιαστικά. Αυτές είναι ο συνδυασμός, ναι, και είναι αρκετά δύσκολος. Πιστεύω είναι δύσκολος, βασικά αντικειμενικά. Εάν με ρωτάς τότε, ναι, θα σου έλεγα ότι δεν ταιριάζει και πάρα πολύ. Ωραία. Θα ήθελε κάτι από μέσα πιο μπόχο για να ταιριάζει αυτό που βάλες απ' έξω. Ωραία. Αυτό που βάλεις μέσα είναι ένα κομψό, ωραίο φόρεμα ελαστικό που σου κολακεύει τη σουλέτα. Δεν είναι ότι απόλυτα ταιριάζει και με το έξω. Okay. Ευχαριστώ. Και εγώ. Και τι θα βάλεις? Κοίτα τώρα τι συμβαίνει. Τι? Αν βάλω ένα, θα λέει τα έχει μαζί μου ο κύριος Κουλός, που δεν έχει τίποτα. Αν βάλω δύο, δεν είναι το look για δύο, γιατί δεν συνδυάζεται πραγματικά. Ούτε το πέδιλο μου αρέσει. Αλλά επειδή δεν. Ό,τι και να βάλω θα λένε, θα βάλω ένα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ηλιάνα. Σελένη μου. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πανοφόρι σου. Δεν μου αρέσει που το έχει βάλει σε κόνσεπτ που βγαίνει με έναν Αιγυπτιολόγο, γιατί με την ίδια αισθητική, δηλαδή, τι θα έκανε? Θα έβγαινε με αρχιτέκτονα και θα φόρεγε τα σχέδια από την πολυκατοικία, ας πούμε. Εντάξει, το αιτιολόγησα. Ναι. Είπα ότι έχει μια ειδική φόρτιση και του αρέσουν οι συνειρμοί. Και εμένα, σαν άνθρωπο, μου αρέσει γενικά να δείχνω στον άλλο ότι το σέβομαι ανάλογα με την
ιδιότητά του. Μου αρέσει πάρα πολύ λοιπόν το πανωφόρι απ' έξω. Μου αρέσουν και τα σανδάλια σου. Δεν μου αρέσει όπως έχουν συνδυαστεί τα υπόλοιπα. Okay. Νομίζω ότι ήθελε πιο μαλακές υφές, ήθελε κάτι σελινό, σε τέτοια υφάσματα και όχι ελαστικά. Συν ότι είσαι πολύ κλειστή επάνω για να φοράς αυτά τα παπούτσια, mm-hmm. τα οποία ναι, μεν, δεν κολακεύουν κανέναν, αλλά είναι τόσο βολικά που πας για περπάτημα. Και θα προτιμούσα με αυτά τα πέδιλα να φοράς ή shorts ή κάτι μακρύ. Έχει συνδυάσει όμως πολύ ωραία τα χρώματα. Ναι, δεν πέτυχε. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει λειτουργήσει πολύ ωραία αυτό το look, γιατί ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ όλα τα κομμάτια που φοράς, το έξω το βρίσκω πολύ καλοκαιρινό, το μέσα όντως είναι ανοιξιάτικο ωραίο, είναι όλο αυτό, είναι βαμβακερό που θυμίζει τζιν. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο το μέσα. Νομίζω θα προτιμούσα ένα πανουφόρι και όχι τόσο ένα μαντό, δηλαδή μια καλοκαιρινή καπαρντίνα, μια ανοιξιάτικη καπαρντίνα, ένα πανουφόρι κανονικό, γιατί τώρα αυτό ήθελε και πιο καλοκαιρινά ρούχα από μέσα για να σταθεί. Τώρα το ότι είναι αιγυπτιακό το μοτίβο πίσω και πάντα τον αιγυπτιολόγο δεν μου αρέσει ούτε εμένα σαν concept αυτό, αλλά το ότι ας πούμε θέλει να ανοίξει μια συζήτηση, okay, το κρατάω αυτό για να έχετε ας πούμε κάτι να συζητάτε και να βρείτε ένα κοινό top θέμα και κώδικα. Ωραία κομμάτια, όχι σωστά. Ωραία. Για μένα. Θα βάλω ένα. Ευχαριστώ πολύ. Σελένη, 5,6 είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να πας στη θέση σου. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.